Ο Κύριος, αγαπητοί μου, με τους 12 μαθητάς του, ανέρχεται εις τα Ιεροσόλυμα. Είναι η τελευταία του επίσκεψης. Στο δρόμο, ο Κύριος κάνει την τρίτη του πρόρηση στους μαθητάς του για το πάθος του. Κάποια στιγμή που ο Κύριος μόνος προπορεύεται, δύο μαθητές του, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που ήσαν αδέλφια, τον έφτασαν και του λέγουν: «Διδάσκαλε, θέλουμε. Είναι, ο εάν ετήσομεν, ποιήσεις ημίν». «Θέλουμε, διδάσκαλε, εκείνο που θα σου ζητήσουμε να μας το κάνεις». Και ο Κύριος τους ερωτά τι θέλουν. Και εκείνοι του απαντούν: «Δώσει μην, είναι, εις εκ δεξιών σου και εις εξεβονίμων σου καθίσομεν εν τη δόξη σου. Όταν θα γίνεις βασιλεύς του Ισραήλ», εννοείται επίγειος βασιλεύς, «δώσε να καθίσουμε ο ένας αριστερά σου και ο άλλος δεξιά σου». Δηλαδή, να έχουμε τις ύψιστες θέσεις κοντά σου. Και ο Κύριος τους παρετήρησε και τους λέγει: «Ουκ είδατε τι ετήσθε, δεν ξέρετε τι ζητάτε». Και αφού και άλλα τους είπε, ενώ επεξηγεί αυτά ο Κύριος εις τους δύο, κατέφθασαν οι 10 μαθητές που ήσαν πίσω και άκουσαν το θέμα. Και όπως μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, «και ακούσαντες οι 10 ήρξαν το αγανακτήν περί Ιακώβου και Ιωάννου». Και αφού άκουσαν οι 10 το θέμα, ότι οι δυο πήγαν να ζητήσουν πρωτοκαθεδρίες, τότε οι 10 που αισθάνθηκαν ότι παραγωνίζονται κατά κάποιο τρόπο και μπαίνουν στο περιθώριο, αγανάκτησαν εναντίον των δύο. Αλλά, αγαπητοί μου, τόσο η συμπεριφορά των δύο όσο και η συμπεριφορά των 10 έδειχνε κατά πόσο κατανοούσαν την φύση της Βασιλείας του Θεού, αλλά και κατά πόσο κατανοούσαν την δύσκολη στιγμή που, ενώ ο Κύριος για τρίτη φορά τους ομιλεί περί του πάθους του, εκείνοι δεν λογαριάζουν τίποτε από το προσωπικό του δράμα και ζητούν πρωτοκαθεδρίες. Δηλαδή, στο βάθος μία σκληρότης και μία ασπλαχνία. Και για την φιλοδοξία των δύο μαθητών, Ιακώβου και Ιωάννου, παλαιότερα έχουμε μιλήσει. Αλλά θα μείνουμε στην συμπεριφορά των 10 μαθητών που ο Κύριος έδειξε, που έδειξαν στον Κύριο, δηλαδή του ότι γανάκτησαν. Και τούτο γιατί πολλές φορές και εμείς για πολλά πράγματα αγανακτούμε και θα πρέπει να γνωρίσουμε ποια είναι ακριβώς αυτή η φύση της αγανακτήσεως. Αλήθεια, τι είναι η αγανάκτηση? Είναι η δυσαρέσκεια και η οργή που καταλαμβάνει την ψυχή όταν αντιληφθεί μια υπερβολική και παράλογη αδικία ή γενικά κάτι μπροστά στο οποίο στέκεται ο άνθρωπος και το οποίο κάτι ξεπερνά τα φυσικά, τα λογικά, εντός εισαγωγικών λογικά, όρια για μια ηθική κατάσταση. Κάτι που δεν το χωράει το μυαλό, κάτι που είναι υπερβολικό, κάτι που λέει κανείς μα δεν το δέχεται κανένας αυτό, και αρχίζει ο άνθρωπος να αγανακτεί. Η αγανάκτηση κάθε αυτήν δεν είναι αμαρτία, αλλά το κίνητρο
που καθορίζει την αγανάκτηση, την καθιστά ή αμαρτωλή, δηλαδή ένοχη ή όχι. Όταν η αγανάκτηση έχει πονηρά κίνητρα και ελαττήρια, τότε είναι μια εκδήλωση συχνά υποκριτική. Ας θυμηθούμε τον αρχισυνάγωγο κάποιες συναγωγής που ο Κύριος εδίδαξε και κατόπιν εθεράπευσε εκείνη την συγκύπτουσα γυναίκα. Αυτός ο άνθρωπος ευθόνησε. Δεν ήξερε όμως πώς να επιπλήξει τον Κύριον. Και τότε επιπλήττει τον λαόν και αρχίζει να μουρμουρίζει, δηλαδή να αγανακτεί. Γιατί υγανάκτησε πράγματι. Λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι υγανάκτησε ο αρχισυνάγωγος, λέγοντας «Δεν έχει άλλη μέρα να θεραπευθείτε. Σαββάτο έρχεστε να θεραπευθείτε». Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται δια την τήρηση της εντολής, που στο κάτω-κάτω δεν είναι και παράβαση της εντολής της αργίας. Ο άνθρωπος είχε φθονήσει. Για τα θαύματα του Κυρίου, για το θαύμα μάλιστα του Κυρίου, και που ο λαός πια δεν πρόσεχε τον αρχισυνάγωγο, αλλά πρόσεχε τον Ιησούν. Δηλαδή το ενδιαφέρον του λαού μετετέθη εις το πρόσωπο του Ιησού. Γι' αυτό ακριβώς είπε τα λόγια αυτά. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι ο Κύριος ξεσκεπάζει το κίνητρό του. Αγανακτής, υπέρ του νόμου, θα σου πω εγώ τώρα γιατί αγανακτής. Είσαι υποκριτής. Υποκριτά, του λέει ο Κύριος, και τα λοιπά, για να μην αργώ. Αλλά και οι αρχιερείς αγαπητοί μου αγανακτούσαν και οι γραμματείς, όταν ο Κύριος εισήρχετο θριαμβευτικά μέσα εις την πόλη της Ιερουσαλήμ. Και γιατί αγανακτούν, ακούστε τι λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. «Οι δόντες τα θαυμάσια αεποίησεν», δηλαδή ο Ιησούς, «και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας «Οσανά το Υιό Δαβίδ», αγανακτούν. Γιατί? Γιατί είδαν τα θαυμάσια του Ιησού, τα θαύματα. Είδαν ακόμη, και τα παιδιά, τα νήπια, τον κόσμο να υμνεί τον Ιησούν και προφανώς ευθάνησαν. Και τότε πλησιάζουν τον Κύριον και του λέγουν «Ακούεις τι ούτι λέγουσιν». «Ακούς τι λένε». «Ναι», λέγει. «Ακούω τι λένε», λέει ο Κύριος. «Αλλά δεν είναι γραμμένο το και το, εκνηπίων και θυλαζόντων θα καταρτήσω έναν». Ή ακόμη, «Αν ούτι σιωπήσουσιν, οι λύθοι και κράξονται. Αν αυτοί σιωπήσουν οι οποίοι με επεφημούν, τότε θα φωνάξουν οι πέτρες. Οι λύθοι και κράξονται». Και τους αποκαλύπτει και αυτούς ότι είναι υποκριτέ. Και μάλιστα φωνούν, υποκρίνονται δήθεν ότι επεφημείται κάποιος από το λαό, στην πραγματικότητα όμως είναι φθονερή. Και ο Καϊάφας, ενθυμίστε, όταν ερώτησε τον Κύριο «Σε εξορκίζω να μας πεις ποιος είσαι», δεν το εζήτησες, δεν όρκισες τον Κύριο, σου απαντά. Τόση ώρα δεν σου απαντούσε ο Κύριος και του είπες «Σε μένα δεν απαντάς», όταν ο Κύριος σιωπούσε. Τώρα τον ορκίζεις και του λες αν είναι ο Υιός του Ευλογητού ή του Θεού. Και σου λέγει «Εγώ είμαι». Και μάλιστα εν όρκος, διότι τον όρκισες. Και επιπλέον σου λέγει και μία προφητεία για να σου κατοχυρώσει αυτό, την προφητεία του Δανιήλ. Και τώρα εσύ αγανακτής, ο Καϊάφας έσκισε τα ρούχα του. Αγανάκτησης εποπτική.
όχι με λόγια, εποπτική, με εικόνα, σχίζει τα ρούχα του, ήταν συνήθεια στην εποχή εκείνη, για να δείξει ότι ήταν τρομερό εκείνο το οποίο είπε ο Ιησούς. Αλλά έρχονται τώρα και οι 10 μαθητές και αυτοί με τη σειρά τους να αγανακτήσουν εναντίον των 2. Γιατί οι 10 αγανάκτησαν? Από φθόνον. Από φθόνον, αγαπητοί μου. Βέβαια, όλα αυτά είναι πρώτου σταυρού, μετά από την Πεντηκοστή τέτοια θέματα δεν υπάρχουν στους μαθητάς. Και όπως λέγει ο Θεοφύλακτος, έτι ανθρωπίνος διακείμενοι οι μαθητέ και φθόνο ευάλλοντο, διό και αγανακτούσι κατά των 2. Επειδή ευθόνησαν, γι' αυτό στρέφονται εναντίον των 2 και αγανακτούν. Αν έπρεπε, αγαπητοί, να αναλύσουμε την ψυχή που αγανακτεί και δεν έχει αγαθά κριτήρια, κίνητρα αγαθά, τότε θα βλέπαμε ότι οι 10 μαθητές αγανακτούν εναντίον των 2 ότι είναι φιλόδοξοι. Επιτέλους, θέλετε πρωτοκαθεδρίες. Αγανακτούν δια την φιλοδοξία των. Στην πραγματικότητα όμως κινούνται και οι ίδιοι από το ίδιο πάθος, από την φιλοδοξία. Γιατί δηλαδή εσύ και όχι εγώ? Ώστε βλέπει κανείς καθαρά, καθαρά, ότι το κίνητρο εμπροκειμένο δεν είναι καθαρό. Ό,τι συνεπώς ενοχλεί την ψυχή σαν πάθος, προβάλλεται συνήθως στην ημαρτημένη κατάσταση του άλλου, ενώ εκείνο που λέει ο λαός, εξιδίων κρίνουμε τα αλότρια που λέει, ενώ στην πραγματικότητα δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά προβολή του ιδίου μας πάθους. Αλλά επειδή έχουμε την πρόνοια να μην αποκαλυφθούμε, βάζουμε και ένα προσωπείο, μία μουτσούνα, το προσωπείο της δικαιοσύνης. Πολλές φορές επικαλούμεθα την δικαιοσύνη για να πλήξουμε τον άλλον αγανακτούντες για εκείνο το οποίο κάνει. Στην πραγματικότητα είμαστε και εμείς ακριβώς το ίδιο. Διότι, αγαπητοί, δεν μπορεί κανείς να έχει κακόν κίνητρον και να μην μιλήσει έτσι. Αν έχει αγαθό κίνητρο, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, θα συμπεριφερθεί αναλόγως. Ή θα ησυχάσει. Δεν θα μιλήσει τίποτε. Δεν θα κάνει τίποτε. Αλλά το βλέπει κανείς ακόμη και εις τους μαθητάς όλους τώρα και τον Ιούδα, που δεν έχουν σε μια περίπτωση που μια γυναίκα πήγε και του έριξε μύρο πολύ, πανάκριβο, και τότε είπε ο Ιούδας, προς τι σπατάλη αυτή? Γιατί λέει τέτοια σπατάλη? Και να μην δώσουμε τα χρήματα αυτά εις τους πτωχούς. Βέβαια, στην πραγματικότητα έδειχνε ότι είναι έτσι τα πράγματα. Ο Κύριος αποκαλύπτει τον Ιούδα. Αν θέλετε, τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε. Εμένα δεν έχετε πάντοτε. Και όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ήταν κλέφτης. Και όταν τα χρήματα αυτά δίθεν τάχα υπέρ των πτωχών, τα έπαιρνε αυτός σαν ταμείες, από το κοινό ταμείο να τα βάλει στην τσέπη. Βλέπετε πως αγανακτούν, πάρτε στην καθημερινότητα υψηλά πρόσωπα, χαμηλά πρόσωπα, αγανακτούν πολλές φορές, αγανακτούν και θα πληρώσουν και θα τιμωρηθούν. Πω. Στη συνέχεια παρεσύρθησαν και οι άλλοι μαθητές και όλοι λέγανε, ναι αλήθεια, γιατί να μην δοθούν τα χρήματα αυτά εις τους πτωχούς? Αλλά ο Ιούδας είχε κακά κίνητρα μέσα του, κίνητρον κλοπής. Οι άλλοι μαθητές δεν είχαν κακά κίνητρα, αλλά απλώς παρησύρθησαν. Σας λέγω διάφορες περιπτώσεις. Αλλά και ο Κύριος έχει αγανακτήσει. Φυσικά έχοντας αγαθήν προαίρεση, αγαθά κίνητρα.
Και το βλέπουμε αυτό όταν κάποτε προσέφεραν νήπια εις τον Κύριον να τα ευλογήσει. Οι μαθηταί, δια να μην ενοχληθεί ο διδάσκαλος, αποτρέπουν τις μητέρες να του προσφέρουν τα νήπια τους για να τα ευλογήσει. Και τότε λέγει εκεί ότι ο Κύριος ηγανάκτησε, σημειώνει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, ηγανάκτησε και είπε άφετε τα παιδιά έρχεστε προς με, αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα. Τον γαντιού τον εστίν η βασιλεία των ουρανών, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία του Θεού, δηλαδή το ότι μπορεί να έχουν μία απλότητα. Και συνεπώς εάν δεν στραφείτε και γίνετε κι εσείς σαν τα παιδιά, με άλλα λόγια με απλότητα, χωρίς μέσα σας κακότητα και υποκρισία, δεν θα μπείτε στη βασιλεία του Θεού. Αλλά και όταν ο Κύριος επειράστη στην έρημο από τον σατανά, από τον διάβολο, στον τρίτον πειρασμόν, όταν εκείνος θρασίτατα, προσέξτε υπογραμμίζω το θρασίτατα, εζήτησε από τον Κύριον να τον προσκυνήσει, σημειώσατε δε ότι ο σατανάς δεν εγνώριζε ποιος είναι ο Κύριος, διότι την θεότητα δεν την έβλεπε φυσικά, έβλεπε μόνο την ανθρωπίνη φύση. Τότε ο Κύριος του είπε, «Υπαγε ο πίσω μου σατανά». Πώς φαντάζεστε ότι είπε το «Υπαγε ο πίσω μου σατανά» με τι ύφος? Ήρεμο, ήσυχο? Όχι αγαπητοί, η φράση στο προδίδει. Είπε με ύφος οργύλων, με ύφος αγανακτισμένων. Φύγε από εδώ, είπαγε ο πίσω μου σατανά, αφύγε, αχάσου. Εκείνο το είπαγε ο πίσω μου είναι το αντίστοιχο νεοελληνικών αχάσου. Δηλαδή όταν κάποιος πάει από πίσω μας δεν βλέπουμε, συνεπώς χάνεται. Αυτό σημαίνει είπαγε ο πίσω μου, δηλαδή αυτό το νεοελληνικό ξαναλέγω, αχάσου, φύγε από τα μάτια μου, να μην σε βλέπω. Προφανώς το ύφος είναι ύφος αγανακτισμένων. Το βλέπει κανείς πολύ καθαρά. Το ίδιο ύφος ο Κύριος πήρε όταν επέπληξε τον Πέτρον και του είπε «Υπάγει ο πίσω μου σατανά». Το ίδιο. Όταν τον εμποδίζει τον Κύριον ο Πέτρος να πάει εις τα Ιεροσόλυμα και εκεί να πάθει, να σταυρωθεί. Έτσι βλέπουμε αγαπητοί μου και τον Απόστολο Παύλο σε μια περίπτωση που γράφει στους Κορινθίους ότι όφυλαν να αγανακτούν μπροστά στο κακό. Διότι τότε υπήρχε στην εκκλησία κάποιος χριστιανός αιμομίκτης. Είχε σχέση με τη μητριά του. Και οι Κορίνθιοι έδειξαν μια διαφορία. Τι μας νοιάζει τι κάνει αυτός. Βλέπετε όμως ότι τέτοια αμαρτήματα που λέει ο Απόστολος Παύλος, τέτοια πορνεία ουδέ εν της έθνεση, δηλαδή τέτοια πορνεία που δεν παρατηρείται ούτε εις τους ειδωλολάτρες. Και εσείς λέγει ανάμεσά σας έχετε τέτοιον αμαρτωλόν άνθρωπο και δεν ενδιαφέρεστε. Βλέπετε εδώ πρέπει να ενδιαφερόμεθα. Και δεν λυπηθήκατε και δεν πενθήσατε. Και τους επιπλήττει δρυμύτατα εις την πρώτην επιστολή. Εις δε τη δευτέρα επιστολή τους λέγει ότι η δούγαρ τούτο, αυτό τούτο το κατά Θεόν λυπηθήν ημάς πόσιν κατηργάσατο ημίν σπουδήν, αλλά απολογίαν, αλλά αγανάκτησιν. Είδατε, σας μάλωσα, το πήρατε ζεστά το πράγμα και φτάσατε τώρα να αγανακτείτε. Ήθελε να τους προκαλέσει την αγανάκτηση, διότι δεν έπρεπε να ανέχονται τέτοιες καταστάσεις μέσα εις την εκκλησία. Βλέπετε εδώ ότι η αγανάκτηση είναι σπουδαίο στοιχείο. Και αυτό το σημείο που λέει εδώ, αλλά αγανάκτηση, του Αποστόλου Παύλου στη Δευτέρα προς Κορινθίους στο 7ο κεφάλαιο 10ο στίχο σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει γιατί να αγανακτήσουν προς εκείνον τον ημαρτικότα, για εκείνον που είχε αμαρτήσει. Βέβαια
Όταν εκείνος μετενόησε, μετενόησε. Τότε τους γράφει, κυρώσατε του αγάπη. Βλέπετε, θα γανακτήσεις όταν κάποιος προσβάλλει την ηθική και μάλιστα δημοσίως πολλές φορές. Μετενόησε, δείξατε αγάπη. Αυτή είναι η στάση αληθινά του χριστιανού. Αλλά το ίδιο πράγμα θα ήταν, θα λέγαμε, και για το κάθε κακό που συμβαίνει στην κάθε εποχή. Και στην εποχή μας το κακό είναι διάχυτον και το βλέπει κανείς. Κι όμως, οι πιο πολλοί μπροστά στο διάχυτο αυτό κακό, ηθικών κακών, μένουν αδιάφοροι. Είναι πολύ κακό πράγμα. Ξέρετε ότι αν οι άνθρωποι δεν αγανακτούν, θα αγανακτήσει ο Θεός. Και η αγανάκτηση των ανθρώπων διασώζει την αγανάκτηση του Θεού. Το βλέπει κανείς αυτό θαυμάσια με ένα περιστατικό, με τον Ιησούν του Ναβί. Αυτός και ο Χάλευ ήσαν δυο από τις 12 φυλές μαζί με άλλους 10 που πήγαν ως κατάσκοποι να δουν ποια είναι αυτή η χώρα της επαγγελίας, τι ανθρώπους έχει, τι στρατό έχει, τι οχυρά διαθέτει. Μια κατασκόπευση κάνανε του χώρου. Όταν γύρισαν πίσω, άρχισαν να λένε οι 10. Α, λέει, πω πω, είπανε στον κόσμο, εμείς μπροστά τους σαν ακρίδες είμαστε, σαν τίποτα. Βέβαια πλούσια χώρα, αλλά κάτι γίγαντες, φοβεροί. Ο λαός επτοήθη, άρχισε να κλαίει. Πού μας πάει ο Μωυσής, σε μια χώρα για να μας πετσοκόψουν? Και άρχισε να χτυπιέται ο λαός. Και τότε πετάχτηκαν οι δύο, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ, και λέει εδώ το ιερό κείμενο, και διέριξαν τα ημάτια αυτών, σχίσαν τα ρούχα τους αγανάκτησης. Και είπαν, δεν είναι έτσι, μας είπε ο Θεός ότι θα νικήσουμε, υπεργίγαντες να είναι, θα τους νικήσουμε. Και τότε, αγαπητοί μου, διεσώθη η όλη υπόθεση, γιατί δεν οργίστηκε ο Θεός. Το βλέπουμε αυτό δε σε μια άλλη περίπτωση με τον Φινέες, όταν πήγαν οι Ισραηλίτες και αμάρτησαν με τους Μωαβίτες και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Την ξέρετε την ιστορία, είναι στο βιβλίο των Αριθμών, στο 25 κεφάλαιο, και πήγε εκεί ο Φινέες, πήρε ένα κοντάρι, γιατί ο άνθρωπος εξανέστη, λέει, και ειδών Φινέες, διότι ένας Ισραηλίτης πήρε μία Μωαβίτισσα και πήγε να αμαρτήσει τη σκηνή του μέσα. Ηγανάκτησε ο Φινέες και πήρε το κοντάρι του και πήγε και τους διεπέρασε και τους δυο, ενώ κάναν την αμαρτία. Και ειδών Φινέες εξανέστη εκ μέσου συναγωγής. Και τι έγινε? Και ελάλησε Κύριος προς Μωυσή λέγον, και είπε ο Θεός, Φινέες κατέπαυσε τον θυμόν μου από ιών Ισραήλ, και ουκ εξανήλωσα τους ιούς Ισραήλ εν το ζήλο μου. Πήρε αυτός την αγανάκτηση και δεν με άφησε εμένα να αγανακτήσω, γιατί αν εγώ ο Θεός αγανακτούσα, θα τους κατέστρεφα όλους. Βλέπετε, όταν βρεθούν κάποιοι και αγανακτήσουν, διασώζουν τα πράγματα. Να σας πω και κάτι. Όταν σου φωνάξει ο πνευματικός και σε επιπλήξει δρυμύτατα για μια σου αμαρτία, ξέρε το, δεν θα σε επιπλήξει ο Χριστός εν ημέρα κρίσεως. Αυτό να το ξέρετε. Σώθηκες, τελείωσε, πάει. Σε επέπληξε ο ιερεύς, ο πνευματικός. Αλλά και κατά του διαβόλου, αγαπητοί μου, οφείλουμε να αγανακτούμε όταν πειράζει τους ανθρώπους ή τους εαυτούς μας. Εκείνο το είπα γεωπίσω μου σατανά του Κυρίου, οι πατέρες μας συνιστούν το εξής, ότι δι των αγωνιζόμενων ένδων κατά στιγμήν χρόνου έχει τα 4 ταύτα.
Εκείνος που αγωνίζεται, λέει, εσωτερικά πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει τέσσερα στοιχεία. Ταπείνωσιν, προσοχήν τε άκραν, πολύ προσοχή, αντίρρησιν και προσευχήν. Τι είναι αυτή η αντίρρηση, πώς εννοείται, λέγει ο Ησύχιος ο πρεσβύτερος, είναι στη Φιλοκαλία, στον πρώτο τόμο λέγει, αντίρρησιν δε είναι αοπινίκα ο ξέος γνώ των ελθόντα, ευθύς μετοργής αντιλογηθεί το πονηρό. Μόλις αντιληφθεί ότι έρχεται ο διάβολος, αμέσως με οργή να σταθεί αντίλογος εις των πονηρών. Δηλαδή, να αγανακτήσει κατά του σατανά. Αν αγαπητοί μου, ο Αδάμ και η Εύα είχαν αγανακτήσει κατά του διαβόλου, όταν έβλεπαν ένα αντίθεο μήνυμα που τους έφερνε, δεν θα είχαν πέσει. Γι' αυτό η αγανάκτηση όταν έχει κίνητρα αγαθά, τότε όχι απλώς είναι αναγκαία, αλλά και σπουδαιοτάτη. Κάνει εντύπωση ακόμα ότι και αυτή η άλογος φύσης έρχεται να αγανακτήσει εναντίον του ηθικού κακού. Μάλιστα προσωποποιείται εδώ η κτήσης και γίνεται όργανον της θείας δίκης, της θείας αγανακτήσεως. Όταν ο Κύριος εσταυρώθη, η γη με το σεισμό της και ο ήλιος με τον σκοτασμό του έδειξαν την φρίκη τους και τον αποτροπιασμό τους για το έγκλημα αυτού του λαού του Χριστοκτόνου. Αλλά και εναντίον των ασεβών γενικά, η κτήσης αγανακτεί και στρέφεται εναντίον των. Διαβάζομαι στην Σοφία Σολομώντος κάτι που είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Λέει τα εξής, εις το πέμπτο κεφάλαιο, ότι ο Θεός οπλοποιήσει την κτήση, θα την καταστήσει όπλο του, οπλοποιήσει την κτήση, εις άμυναν εχθρών, για να χτυπήσει τους εχθρούς. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών, θα φύγουν, λέει, κεραυνοί και θα βρουν τα κεφάλια με στόχο εύστοχων, να τους τιμωρήσουν οι κεραυνοί. Εδώ σας θυμίζω τον κεραυνοβοληθέντα πατέρα της Αγίας Βαρβάρας. Και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε, και σαν από μια σφενδόνα που εξαπολύει πέτρες, με θυμό θα εξφενδονιστούν τα πλήθη της χαλάζης. Αγανακτήσει κατά αυτόν, εναντίον των ασεβών θα αγανακτήσει, λέει, είδωρ θαλάσσης, η θάλασσα θα αγανακτήσει, ποταμίδες συγκλήσουσι, τα ποτάμια θα ξεχυλήσουν από τόμος, για να πνίξουν τους ασεβείς. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περικοπή, αγαπητοί. Ακόμη η κτήση θα αγανακτήσει εναντίον του διαβόλου και του αντιχρίστου, για να σώσει τώρα τους ευσεβείς. Λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως το 12ο κεφάλαιο, και εβοήθησε η γη τη γυναική και ήνιξε η γη το στόμα αυτής στην εκκλησία και κατέπιε των ποταμών ον έβαλεν ο δράκον εκ του στόματος αυτού. Είναι το αντίθετο. Ακόμη σας θυμίζω ίδια περίπτωση, αλλά όταν η γη καταπίνει ανθρώπους, όχι να προστατεύσει, να καταπιεί τους εχθρούς, αλλά καταπίνει ανθρώπους για να τους τιμωρήσει. Είναι όταν η γη κατάπιε τον Κορέ, τον Δαθάν και τον Αβυρών, όπως μας τα γράφει το βιβλίο των Αριθμών στο 16ο κεφάλαιο, που είχαν επαναστατήσει εναντίον του Μωυσέως. Κοιτάξτε, άνοιξε, έπεσαν οι σκηνές των μέσα, τα ζώα των, τα υπαρχοντάτων, όλα τα μέλη της οικογενείας, και η γη ξανάκλεισε μπροστά στα μάτια όλου του λαού. Ήταν κάτι καταπληκτικό. Αγαπητοί μου, η αγανάκτηση είναι ένα σπουδαίο στοιχείο για την άμυνα κατά του κακού, αλλά και για τη διατήρηση του αγαθού. Όταν αισθάνεσαι ότι ο διάβολος ή ο κακός άνθρωπος έρχεται να σου αρπάξει την ψυχή σου, τον θησαυρό σου, εκείνο μόνο που πρέπει να προσέξουμε, πολύ να προσέξουμε, είναι το κίνητρο της αγανακτήσεως. Για ποιο λόγο αγανακτούμε? Μήπως είμαι θα φθονερή, μήπως είμαι θα υποκριτέ,
διότι εμφυλοχωρεί, δυστυχώς εμφυλοχωρεί ο φθόνος, το πνίγωμα του εγωισμού μας, το μίσος και πολλές φορές με το προσωπείον δήθεν της δικαιοσύνης έρχεται να πολεμήσει το αγαθόν. Όχι. Αν κάνουμε μια ειλικρινή έρευνα του εαυτού μας, εκεί θα πιστούμε πραγματικά ποια είναι τα κινητρά μας.